καινοτομώντας στην εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Η απομνημόνευση ιστορικών γεγονότων και αριθμών αποτελεί όλο και περισσότερο κάτι παροχημένο. Οι δάσκαλοι πλέον ψάχνουν νέους τρόπους για να κάνουν τα μαθήματα ιστορίας πιο ενδιαφέροντα. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα. Το ταξίδι πίσω στο χρόνο είναι αδύνατο. Όμως η διδασκαλία της ιστορίας μέσω της επίσκεψης στα μέρη που συνέβη είναι ένας τρόπος για την αναβίωσή της. Ας δούμε πώς γίνεται κάτι τέτοιο σε αυτό το ρεπορτάζ από την Ουγγαρία. Ο Μπερταλάν ετοιμάζεται για το μάθημα ιστορίας. Φορά παπούτσια για περπάτημα, αφού το σημερινό μάθημα δεν θα γίνει μέσα στην τάξη. Μαζί με τους συμμαθητές του μελετούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ρόλο της Ουγγαρίας σε αυτόν. Φοιτούν στη δεκάτη τάξη. Γεννημένοι όλοι στα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτή η περίοδος τους φαίνεται πολύ μακρινή. Λαμβάνουν μέρος σε μια ξενάγηση στην πόλη, την οποία διοργανώνει ο σύλλογος BUPAP City Walk. Επιβιβάζονται σε μια αμαξοστοιχία που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Λίγα μέτρα από τις ράγες, μια έπαυλη που χρησιμοποιήθηκε ως μυστική φυλακή πολιτικών κρατουμένων στα χρόνια του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η περιπατητική μάθηση είναι καλύτερη από τη διδασκαλία στην αίθουσα. Τα αληθινά μέρη σου δίνουν ένα καλύτερο αίσθημα της πραγματικότητας. Τα παιδιά μπορούν να βιώσουν και να ζήσουν όλα αυτά τα πράγματα που τους φαίνονται τόσο απόμακρα όταν τα μαθαίνουν μέσα από τα βιβλία. Ο ιστορικός περίπατος συνεχίζεται. Η ομάδα ανακαλύπτει μια διαφορετική Βουδαπέστη όπου τα ίχνη ενός φρικτού παρελθόντος έχουν σβηστεί. Όμως η μνήμη αντιστέκεται. Μια από τις δασκάλες μας εξηγεί ότι αυτή η μέθοδος υιοθετήθηκε από την εναλλακτική δευτεροβάθμια σχολή οικονομικών. Αν μελετούσαμε αργότερα αυτή την εποχή, θα ξεκαθαρίζαμε τη γνώση στα κεφάλια τους. Μέσω αυτής της μεθόδου βγαίνουμε έξω και η γνώση γίνεται κτήμα τους. Ο ρόλος της Ουγγαρίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αμφιλεγόμενος. Στην αρχή ήταν στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας και επλήγη άγρια όταν οι Σοβιετικοί και οι σύμμαχοι πλησίασαν στα σύνορα. Στο παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο, οι μαθητές σχεδόν νιώθουν τα ιστορικά τραύματα στο δέρμα τους. Το κτίριο ανεγέρθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρήχε ασφαλές καταφύγιο σε αεροπορικές επιδρομές. Επίσης, στέγαζε τη στρατιωτική διοίκηση. Η πρώτη γιαγιά μου είναι 103 ετών και έχει δει πολλά. Πιστεύω πως είναι καλό να γνωρίζεις, αλλά είναι καλύτερο να μην έχει ζήσει όσα έχει βιώσει εκείνη. Μελετούμε τον 20ο αιώνα. Είναι καλό το να βλέπεις όλο αυτό, όλα τα μέρη και το περιβάλλον. Ο περίπατος στην πόλη είναι η μισή γνώση. Η άλλη μισή περιμένει μέσα στα βιβλία για να ανακαλυφθεί. Πώς ξέρουμε τι συνέβη χιλιάδες χρόνια πριν, πώς μπορούμε να καταγράψουμε το παρελθόν για να γράψουμε ένα βιβλίο ιστορίας. Ας δούμε πώς μια τάξη στην Ιαπωνία χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία για να βοηθήσει τους μαθητές να εξερευνήσουν το παρελθόν. Η διδασκαλία της αρχαίας Ρώμης σε 12χρονα είναι ίσως δύσκολη. Όχι όμως εδώ, στο Διεθνές Σχολείο της Φουκουόκα στην Νοτιοδυτική Ιαπωνία. Ο καθηγητής ιστορίας David Van Toll ζήτησε από μαθητές της 7ης τάξης να εργαστούν σε ομάδες για να γράψουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για το Κολοσσέο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα e-book που μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί δωρεάν μέσω του iTunes σε πάνω από 51 χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους για να το κάνουμε ενδιαφέρον. Αυτό το project κινητοποιεί κυρίως μέσω αυτού. Έψαχνα για projects στα οποία οι μαθητές θα διασκέδαζαν γράφοντας και όχι μόνο ερευνώντας. Οι μαθητές διασκεδάζουν με το γράψιμο και τη σύνθεση. Είναι κάτι για το τελικό αποτέλεσμα του οποίου είμαι περήφανος. Το βιβλίο γράφτηκε, διορθώθηκε και παράχθηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Πρώτη δουλειά ήταν η οργάνωση των κεφαλαίων. Το κάθε ένα χωρίστηκε σε τμήματα με τους μαθητές να δουλεύουν σε ζευγάρια για να συνθέσουν το περιεχόμενο κάθε ξεχωριστού ζητήματος. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο «Οι αγώνες» περιείχε τμήματα με τίτλους όπως «Μονομάχη» ή «Άγρια θηρία». Πραγματικά απόλαυσα να γράφω από τις πηγές που βρήκα και μου αρέσει να διορθώνω και να βελτιώνω τα κείμενα. Μου άρεσε πολύ το ότι θα το δείξουμε σε όλο τον κόσμο, ότι μπορούν να το δουν 51 χώρες.
Οι μαθητές κάνουν τη δική τους έρευνα συγκρίνοντας διαφορετικές πηγές. Με δεδομένη τη φύση του αντικειμένου, εντοπίζουν διαφορές μεταξύ των πηγών. Αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία για να εξετάσουν την αξιοπιστία τους. Και πραγματικά το απόλαυσαν. Δεν είναι μόνο η πληκτρολόγηση και το γράψιμο. Είδα πως το να δουλεύω με άτομα που συνήθως δεν συνεργάζομαι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστήθηκα την αίσθηση της ομαδικής επιτυχίας όταν ολοκληρώσαμε και εκδώσαμε το iBook. Διδάχθηκαν και διασκέδασαν με την επιλογή των κεφαλαίων και τον εντοπισμό γεγονότων στο διαδίκτυο. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι μαθαίνοντας για ένα ιστορικό θέμα μέσω ενός σύγχρονου μέσου, αυτά τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο ιστορία. Γράφουν ιστορία. Κάποια ιστορικά γεγονότα έχουν γραφτεί στην πέτρα, αλλά είναι πιο ανοιχτά στην ερμηνεία. Σε αυτό το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα δούμε πώς η εργασία πάνω σε σύγχρονα αρχεία μπορεί να κινητοποιήσει τους μαθητές και να επικαιροποιήσει την ιστορία. Βρισκόμαστε στην Καλιφόρνια, στο γυμνάσιο Άραγκον του Σαν Ματέο. Ο Will είναι έτοιμος για το μάθημα που θα κάνει σε λίγη ώρα. Σήμερα θα μιλήσει στους μαθητές του για την κρίση των πυράβλων στην Κούβα. Θέλει να μοιραστεί αρχεία με τους μαθητές του και να κάνει τη σύγκριση μεταξύ διαφόρων πηγών. Μεταξύ αυτών, ένα άρθρο της Washington Post, μια ηχογράφηση από μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Kennedy, ένα τηλεγράφημα προς τη Μόσχα από τον Σοβιετικό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησα τη διδασκαλία σχεδόν σκεπτόμενος ότι γνωρίζω πολλές πληροφορίες και ότι θα μίλαγα και οι μαθητές θα άκουγαν, θα κρατούσαν σημειώσεις και θα προετοιμάζονταν για ένα διαγώνισμα. Όμως συνειδητοποίησα πως η δουλειά μου δεν πρέπει να είναι έτσι. Η μέθοδος ονομάζεται Παιδαγωγική της Ιστορικής Σκέψης. Αναπτύχθηκε από έναν καθηγητή της Σχολής Παιδαγωγικής του Στάνφορντ και βασίζεται στη συνομιλία με τους μαθητές σαν αυτή να ήταν ιστορική. Όταν οι ιστορικοί προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη, δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες που απλά να λένε «Ορίστε, αυτό έγινε». Πρέπει να εξάγουν την απάντηση, να το ανακαλύψουν, να κάνουν έρευνα. Ο Will ζητά από τους μαθητές του να διαβάσουν και να αναλύσουν τα αρχεία, να τα συγκρίνουν και να εξάγουν την ιστορική αλήθεια. Το περιεχόμενο αποτελεί μέσο για ένα διαφορετικό σκοπό. Προσπαθεί να βάλει τα παιδιά να σκεφτούν κριτικά, να μπορούν να διαβάσουν με αναλυτική σκέψη. Όχι ότι το περιεχόμενο δεν είναι σημαντικό. Η πολιτισμική αντίληψη, η αντίληψη του εθνικού και του παγκόσμιου παρελθόντος είναι πολύ σημαντικά. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Όμως δεν είναι εκεί το τέλος. Ονόματα, γεγονότα και ημερομηνίες δεν είναι τα μόνα που κάνουμε εδώ. Ο δάσκαλος παραδέχεται ότι η μέθοδός του δεν επιτρέπει τη μελέτη όλου του προγράμματος και γι' αυτό πρέπει να κάνει επιλογές ως προς το τι θα αφήσει απ' έξω. Όμως προτιμά αυτό το σύστημα. Θα μπορούσα να ξοδέψω 3 ή 5 λεπτά δίνοντάς τους την απάντηση. Όμως ποιος θα τη θυμάται αύριο? Ποιος θα τη θυμάται την επόμενη εβδομάδα στο διαγώνισμα? Ο μαθητής, ψάχνοντας, κάνοντας έρευνα για την απάντηση, την κάνει πραγματικά κτήμα του. Ο Will πιστεύει ότι οι μαθητές του μαθαίνουν πολύ καλύτερα έτσι. Μελέτη του Στάνφορντ κατέδειξε ότι οι μαθητές βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση και την κατανόηση. Παρ' όλα αυτά, η παιδαγωγική της ιστορικής σκέψης παραμένει περιθωριακή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς τι πιστεύετε? Σας αρέσει η ιστορία? Πώς ήταν τα μαθήματα ιστορίας στο σχολείο σας? Πείτε μας την άποψή σας μέσω των social media. Αυτά για αυτή την εβδομάδα. Από την ομάδα του Learning World, γεια σας. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.